Για να δούμε τώρα τι πληροφορίες έχει η Γεωργία Λαγού που βρίσκεται έξω από το σπίτι του 47χρονου. Τι λένε στη γειτονιά του, Γεωργία? Λίνα, κυρίες και κύριοι, εμείς όπως είπες και εσύ βρισκόμαστε έξω από την έπαυλη, την υπερπολυτελή έπαυλη 300 τετραγωνικών μέτρων του 47χρονου φαντομάγιατρου. Να σου πω πως είναι ένα απόρθητο φρούριο. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη εδώ στην εξωτερική πλευρά έχουμε μετρήσει, Λίνα, ήδη 5 κάμερες. Ο ίδιος είχε εξοπλίσει το σπίτι με ένα ακριβό σύστημα ασφαλείας. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει κάγκελα και ενισχυμένη πόρτα έτσι ώστε να βλέπει τι ακριβώς γίνεται εκτός από τον πέτρινο τοίχο, δηλαδή να παρατηρεί, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να τον πιάσει. Σύμφωνα με μαρτυρίες εδώ των γειτόνων, κάνουν λόγο για έναν απόμακρο άνθρωπο, Λίνα. Δεν είχε κοινωνικές σχέσεις και ο ίδιος συστηνόταν, εμφανιζόταν ως πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Μάλιστα, στην εκκλησία, λίγο πιο κάτω εδώ στην περιοχή, κάποιοι τον είχαν δει και στις κυριακάτικες λειτουργίες, Λίνα, μεταμφιεσμένο με τη στολή του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας. Βέβαια, δεν είχε, όπως είπαμε, κοινωνικές σχέσεις και ήδη τα δύο του μικρά παιδιά του γνώριζαν ότι ο πατέρας τους ήταν γιατρός. Και μάλιστα, πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, ο ίδιος είχε κάνει και μία δαπανηρή ανακαίνιση εδώ στην έπαυλη. Λοιπόν, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τη φωτογραφία του, να μάθουμε και τα πραγματικά του στοιχεία για να ξεληχθεί αυτό το απίστευτο κουβάρι. Σας ευχαριστώ πολύ.